Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το παρόν βίντεο αποτελεί ένα βοήθημα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Τι σημαίνει εκπαιδευτικό σενάριο? Το πώς εγώ μπορώ να διαμορφώσω μία ενότητα, ένα θέμα της εκπαιδευτικής μου ύλης, με έναν τρόπο ούτως ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενό του με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο κάνουμε στην καθημερινή πρακτική μέσα στο σχολείο, αλλά δίνει μια άλλου είδους, αν θέλετε, διαμόρφωση για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε εσείς να παρουσιάσετε την ενότητά σας. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό σενάριο ώστε να είναι πράγματι πολύ καλά οργανωμένο? Προφανώς να έχει μια δομή η οποία θα είναι πάρα πολύ καλά δεμένη, ούτως ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται πλήρως το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σενάριου σας. Δηλαδή, να ξέρετε πώς θα ξεκινήσει αυτό το σενάριο, πώς θα λειτουργήσει συνέχεια και πώς θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή, να έχετε στο μυαλό σας μια ολοκληρωμένη στοχοθεσία, ούτως ώστε να φτάσετε σε ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα, η δομή του σενάριου μας αποτελεί, αν θέλετε, το βασικό γνώρισμα για τον τρόπο με τον οποίο εσείς θα καταστρώσετε το δικό σας εκπαιδευτικό σενάριο. Δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσετε κάτι το οποίο θα είναι ξεχωριστό, διαφορετικό ή πρέπει εσείς να φανταστείτε πολλά και τρομερά πράγματα. Όλα αυτά παρουσιάζονται και διαμορφώνονται μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αρκεί να ανατρέξετε σε αυτό, στο αντίστοιχο εγχειρίδιο το οποίο ενδεχομένως έχετε μπροστά σας, ώστε να μπορέσετε να σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο εσείς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σενάριο. Το σενάριό μας πρέπει προφανώς να έχει κάποιες καινοτομίες, δηλαδή να είναι λίγο διαφορετικό, να παρουσιάζει κάτι το οποίο να μην βρίσκεται στην κοινότυπη, παραδοσιακή, αν θέλετε, λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άρα, το δικό μας σενάριο, το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε, θα είναι πολύ καλά οργανωμένο, θα μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή των μαθημάτων και απ' την άλλη θα αποτελεί μια ιδιαίτερη καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να έχουμε επίσης, να δώσουμε επίσης, και στο γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν μια ενεργό εμπλοκή μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο. Δηλαδή, οι μαθητές πρέπει με κάποιον τρόπο, είτε παιχνιώδη, είτε με μια έρευνα, είτε με μια διαδικασία, αν θέλετε, αναζήτησης, να έχουν μια ενεργό συμμετοχή κατά τη διάρκεια αυτού του σενάριου. Αυτά τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά, τα πολύ γενικά και βασικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε στην αρχή, αποτελούν, αν θέλετε, και το θεμέλιο λίθο για τον οποίο εμείς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό και διαφορετικό σενάριο. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την ενδεικτική φόρμα που έχουμε δημιουργήσει σχετικά με την δημιουργία εκπαιδευτικού σενάριου. Όπως βλέπετε πάνω-πάνω, δημιουργούμε έναν τίτλο. Για να δημιουργήσουμε έναν τίτλο στο εκπαιδευτικό σενάριο, σημαίνει ότι θέλουμε να προσδώσουμε εκείνο το βασικό γνώρισμα, το οποίο θα δώσει τη γενική εικόνα του σενάριου μας. Δηλαδή, αφού έχουμε στο μυαλό μας τις βασικές πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα αναπτύξουμε το εκπαιδευτικό σενάριο, κρατάμε όλες εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρούμε σημαντικές, δηλαδή τις λέξεις κλειδιά που ενδεχομένως εμείς έχουμε δημιουργήσει, και μέσα από αυτόν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα τίτλο, ο οποίος θα είναι εύστοχος, λειτουργικός και θα προκαλεί μια πρόκληση τους ώστε οι άλλοι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν το δικό μας σενάριο. Από εκεί και πέρα δίνουμε κάποιες γενικές και βασικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί το σενάριό μας. Ποιες είναι αυτές? Συγγραφέας συγγραφής. Ποιος είναι ή ποια είναι το άτομο το οποίο έχει δημιουργήσει το σενάριο ή τα άτομα τα οποία έχουν δημιουργήσει το αντίστοιχο σενάριο. Από κάτω δημιουργούμε μία σύντομη και γρήγορη περιγραφή. Δηλαδή, προσπαθούμε να δώσουμε σε γενικές γραμμές το στίγμα του σενάριου. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σενάριου, τα οποία θα πρέπει εμείς να παρουσιάσουμε σύντομα, γρήγορα, ούτως ώστε αυτός ο οποίος θα διαβάσει το δικό μας σενάριο να έχει μια γρήγορη και σύντομη εικόνα. Άρα η σύντομη αυτή περιγραφή αποτελεί, αν θέλετε, και το απόσταγμα της διαδικασίας
που εμείς θα αναπτύξουμε μέσα από το εκπαιδευτικό σενάριο. Από κάτω παρουσιάζουμε τους γενικούς μαθησιακούς στόχους, δηλαδή ποιες είναι οι βασικοί, αν θέλετε, στόχοι στους οποίους εμείς πρέπει να πατήσουμε για να δημιουργήσουμε κάτι μέσα από αυτό το σενάριο. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι γενικοί στόχοι του σεναρίου θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή του μαθήματος, εξαρτάται κατά πόσες ώρες έχετε εσείς δημιουργήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σας σενάριο, και πρέπει να οδηγεί κάπου, να οδηγεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα στους γενικούς μαθησιακούς στόχους παρουσιάζουμε τις γνώσεις που ενδεχομένως θα αποκτήσουν οι μαθητές, τις δεξιότητες που θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια αυτού του σεναρίου και τι είδους στάσεις ψυχοκινητικές θα αναπτύξουν οι μαθητές σας και οι μαθητριές σας. Από εκεί πέρα πηγαίνουμε στο μαθησιακό πλαίσιο. Στο μαθησιακό πλαίσιο πρέπει να δούμε τι είδους γλώσσα θα είναι αυτή την οποία θα επεξεργαστούν οι μαθητές. Θα είναι τα ελληνικά, το σενάριό μας και οι πόροι μας, δηλαδή η βιβλιογραφία μας και το υλικό το οποίο θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του σενάριου θα είναι μόνο ελληνικά, ή θα έχουμε και κάποιες άλλες γλώσσες τις οποίες θα ανατρέξουμε, οπότε πρέπει να τις συμπεριλάβουμε εδώ στο κείμενό μας. Από κάτω, ποια είναι η τάξη και η ηλικία στην οποία εμείς στοχεύουμε το δικό μας σενάριο. Θα βρίσκεται στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, άρα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Πρέπει δηλαδή να διακρίνουμε λίγο την βαθμίδα, άρα και την ηλικία δίπλα των μαθητών που ενδεχομένως θα αξιοποιήσουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σενάριο. Στο κουτάκι το οποίο αναγράφονται οι ειδικές ανάγκες, εδώ πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, αν υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα συμπληρώσουμε το αντίστοιχο κουτάκι. Αν όχι, το αφήνουμε κενό. Αν υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, πρέπει να καταγράψουμε τις κατηγορίες αυτών. Υπάρχουν ζητήματα οπτικά, ακουστικά, ψυχοκινητικά, συμπεριφοράς ή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τη γνωστική περιοχή του σενάριου μας. Το σενάριό μας σχετίζεται με τη φυσική, με τα μαθηματικά, με τις TPA, με τη φυσική αγωγή, με την ιστορία, με την φιλολογία ή αποτελεί συνδυασμό κάποιων μαθημάτων. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μιλήσω για τα Ολυμπιακά αθλήματα με βάση την φυσική, άρα να έχω φυσική και φυσική αγωγή μαζί, αλλά κατά τη διάρκεια του σεναρίου μου εγώ να δίνω πηγές αρχαίων συγγραφέων ή μεταφρασμένες ή κανονικές, ούτως ώστε να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία των Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα μέσα σε αυτό έχω συμπεριλάβει και τα αρχαία ελληνικά ή γενικότερα την ελληνική φιλολογία. Οπότε θα δώσουμε στη γνωστική περιοχή όλες εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε, δηλαδή όλα εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα. Από εκεί πέρα περνάμε στις λέξεις κλειδιά. Όταν μιλάμε για λέξεις κλειδιά, εννοούμε εκείνες οι λέξεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν επαρκώς το σενάριό μας. Δηλαδή εκείνες οι λέξεις από τις οποίες μπορώ εγώ να ανατρέξω οποιαδήποτε στιγμή και να βρω το εκπαιδευτικό σενάριο. Δηλαδή αυτές οι λέξεις αντιπροσωπεύουν πλήρως το δικό μου εκπαιδευτικό σενάριο. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές, 3-4 λέξεις ή 2-3 λέξεις είναι απαιτούμενες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του εκπαιδευτικού σενάριου που έχουμε δημιουργήσει. Τώρα, στα προαπαιτούμενα, πρέπει να καταγράψουμε όλες εκείνες τις γνώσεις ή τις δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα σενάριο όπως είναι το δικό μας, έτσι όπως το έχουμε δημιουργήσει εμείς, ώστε να αντιληφθούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδεχομένως το αξιοποιήσουν στο μέλλον ή το δουν, ποιες είναι εκείνες οι γνώσεις ή δεξιότητες που οι μαθητές μας πρέπει ήδη να γνωρίζουν από τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς το εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο θα δημιουργήσουμε, αν βρίσκεται σε μεγαλύτερες τάξεις γυμνάσιο ή λύκειο, ενδεχομένως οι μαθητές να έχουν επεξεργαστεί κάποια ζητήματα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε στα προαπαιτούμενα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα παρουσιάσουμε ενδεχόμενες γνώσεις, τάξεις, στάσεις ή δεξιότητες που οι μαθητές μας θα έχουν αναπτύξει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, στη δυσκολία του σεναρίου μας, σε αυτό το κουτάκι καταγράφουμε
κατά πόσο το σενάριό μας είναι εύκολο, μέτριο σε δυσκολία ή δύσκολο. Πώς θα το καταλάβω εγώ? Αυτό εξαρτάται από το αν το σενάριό μου μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε τάξη, με οποιαδήποτε παιδιά, δηλαδή με παιδιά τα οποία είναι δύσκολα, είναι περίεργα ή δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε ένα μαθησιακό πλαίσιο. Μια άλλη παράμετρος είναι σε ποια ηλικιακή βαθμίδα βρίσκεται το σενάριό μου. Άρα αν βρίσκεται σε μια ηλικιακή βαθμίδα η οποία ενδεχομένως είναι στο λύκειο, προφανώς και το σενάριό μου θα είναι και λίγο πιο δύσκολο σε σχέση με ένα σενάριο το οποίο αναπτύσσεται στο δημοτικό ή γενικότερα στο γυμνάσιο. Άρα σχετίζεται και με την ηλικία και προφανώς αν μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τάξης. Δηλαδή τάξεις οι οποίες είναι και δύσκολες στο να διαχειριστούμε μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τώρα, το μαθησιακό περιβάλλον σχετίζεται με το τι είδους διαδικασίες εμείς θα εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια του σεναρίου μας. Δηλαδή, θα είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο εμείς θα υποστηρίξουμε μόνο με τη δική μας αφήγηση ή θα περιλαμβάνει μέσα χρήση υπολογιστών, κάποια ηχητικά αποσπάσματα, μπορεί να είναι ένα εργαστήρι το οποίο εμείς θα αξιοποιήσουμε μέσω των μαθητών μας και μέσω των δεξιοτήτων που θα αναπτύξουν οι μαθητές μας μέσα από αυτό το εργαστήριο. Μια διάλεξη που θα γίνει από κάποιον τρίτο ή από εμάς τους ίδιους. Η λογική σεμιναρίου, η ταινία, το βίντεο, η λογική ότι οι μαθητές επεξεργάζονται ως ερευνητές. Η λογική ότι οι μαθητές πρέπει να δημιουργήσουν μια εργασία. Ή ακόμα και η λογική ότι οι μαθητές θα παίξουν ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια του μαθησιακού αυτού σενάριου που έχουμε εμείς δημιουργήσει. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το σύνολο του σενάριου, πώς το έχουμε διαμορφώσει, άρα και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα αναπτυχθεί. Άρα σκεφτόμαστε τι έχουμε συμπεριλάβει μέσα σε αυτό το κείμενό μας, ήχο, υπολογιστές, παιχνίδια, ούτω καθεξής, οπότε τα σημειώνουμε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Από εκεί πέρα συμπληρώνουμε τη διάρκεια. Το κείμενό μας θα είναι, το σενάριό μας θα είναι μικρό, δηλαδή σε 2-3 ώρες, θα είναι μεγάλο, μία ολόκληρη εκπαιδευτική χρονιά. Οπότε ένα μόνο τρίμηνο, ένα μόνο τετράμηνο, το σημειώνουμε λοιπόν σε αυτήν εδώ την περιοχή, έχοντας στο μυαλό μας το σύνορο του σενάριου. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τη διδακτική προσέγγιση. Δηλαδή η διδακτική προσέγγιση παρουσιάζει στην ουσία το πώς εγώ θέλω να αναπτύξω το σενάριό μου, με μια σύντομη και γρήγορη αφήγηση ή στην ουσία θα προσπαθήσουν οι μαθητές μέσω του επικοδομητισμού, δηλαδή μέσω της διαδικασίας να αποκτήσουν γνώσεις, να κτίσουν γνώσεις οι μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια του σενάριού μου. Ή απλά εγώ βάζω τους μαθητές να γίνουν ερευνητές, άρα χρησιμοποιώ τη μέθοδο της διερεύνησης. Τώρα, στην αξιολόγηση πρέπει να δούμε τη μορφή την οποία εμείς θέλουμε να αξιολογήσουμε το σενάριό μας. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ή και κατά τη διάρκεια, αν θέλετε, της κάθε φάσης ή του συνόλου του σενάριού μας. Έχουμε λοιπόν τη διαγνωστική που απλά κοιτάμε τι έχουν καταλάβει ή όχι οι μαθητές με βάση τις γνώσεις, την αξιολόγηση των εργασιών, την αυτοαξιολόγηση που εκεί οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους και την τελική αξιολόγηση που γίνεται στο τέλος. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορούμε να αναπτύξουμε και τη διαμορφωτική αξιολόγηση που είναι μια αξιολόγηση που την πραγματοποιούμε και εμείς κατά τη διάρκεια του σεναρίου μας. Τώρα, οι φάσεις στις οποίες έχουμε αναπτύξει παρακάτω και θα δείτε, στην ουσία είναι αυτές οι οποίες παρουσιάζουν το σενάριό μας. Γιατί τις ονομάζουμε φάσεις? Γιατί κάθε φάση τροποποιεί κάτι, δημιουργεί κάτι καινούριο. Μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με ό,τι άλλο έχουμε παρουσιάσει μέχρι πρότινος. Άρα κάθε φάση αποτελεί, αν θέλετε, και μία διαχωριστική δικλίδα σε σχέση με το τι θέλουμε εμείς να παρουσιάσουμε στο σενάριό μας. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία φάση, γιατί το σενάριό μας να είναι σύντομο. Μπορεί να υπάρχουν όμως και περισσότερες φάσεις, γιατί το σενάριό μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Άρα, οι φάσεις εξαρτώνται από εμάς, το τι θέλουμε να πετύχουμε κάθε φορά στο σενάριό μας. Η φάση λοιπόν αποτελεί την
διαδικασία πάνω στην οποία εγώ θα πατήσω και θα αναπτύξω πλήρως το σενάριό μου. Δίνουμε λοιπόν στη φάση έναν τίτλο. Έναν τίτλο ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι περιλαμβάνει η εκάστοτε φάση που έχουμε δημιουργήσει. Σε αυτή λοιπόν τη φάση δίνουμε μια σύντομη περιγραφή για να καταλάβουμε τι είδους φάση είναι αυτή που έχουμε δημιουργήσει. Μια φάση η οποία σχετίζεται πριν από μια πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή ή πολλές εφαρμογές. Η ίδια ή οι ίδιες εφαρμογές ή έχοντας ολοκληρώσει μια εφαρμογή την οποία έχουμε εμείς πραγματοποιήσει. Όταν μιλάμε για εφαρμογή εννοούμε σαφώς μια δραστηριότητα ή πολλές δραστηριότητες που θέλουμε να εφαρμόσουν οι μαθητές μας και οι μαθητριές μας. Μία φάση λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει μία ή πολλές δραστηριότητες όπως είπαμε και πριν. Δίνουμε έναν τίτλο στη δραστηριότητα για να μπορέσει να κατανοήσει και να καταλάβει αυτός ο οποίος διαβάζει το εκπαιδευτικό μας σενάριο τι είδους μορφή θα έχει αυτή η δραστηριότητα. Από κάτω δίνουμε την περιγραφή, δηλαδή τα τεχνικά εκείνα χαρακτηριστικά τα οποία θα διαμορφώσουν τη δραστηριότητά μας. Σύντομα, γρήγορα, παρουσιάζουμε την περιγραφή της δραστηριότητας. Και από κάτω, όπως βλέπετε στους ειδικούς μαθησιακούς στόχους της δραστηριότητας, παρουσιάζουμε τι θέλουμε να πετύχουμε στο γνωστικό τομέα, δηλαδή τι θέλουν να μάθουν οι μαθητές και οι μαθητριές μας, στον συναισθηματικό τομέα, δηλαδή τι είδους συναισθήματα θα αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, και τέλος στον ψυχοκινητικό τομέα, δηλαδή τις δράσεις που θα εφαρμόσουν οι μαθητές μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τώρα, στο αντίστοιχο πεδίο που μιλάμε για αλληλεπίδραση και ρόλους, εκεί πρέπει να αναδείξουμε τι είδους πρακτικές θα εφαρμόσουν οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δηλαδή, θα συνεργαστούν, θα έχουν μια καθαρά ατομική δραστηριότητα, άρα πρέπει να παρουσιάσουμε επαρκώς το τι είδους αλληλεπίδραση θα έχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Θα είναι καθαρά μια ατομική δραστηριότητα ή θα είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές θα συνεργάζονται σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες είτε ακόμα και σε ζευγάρια. Εδώ εξετάται το τι είδους δραστηριότητα έχουμε εμείς σκεφτεί και έχουμε επιλέξει να δημιουργήσουμε. Τώρα, στο πεδίο εργαλεία προφανώς θέλουμε να καταγράψουμε τα υλικά τα οποία εμείς θα αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να αξιοποιήσουμε εμείς κάποιες ηλεκτρονικές σελίδες, κάποια δηλαδή URL, τα οποία θα αξιοποιήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Πρέπει να το αναφέρουμε. Πρέπει να το αναφέρουμε στο αντίστοιχο πεδίο που μιλάει για τα εργαλεία. Μπορεί να έχουμε αξιοποιήσει κάποιο λογισμικό στην εδώ δραστηριότητά μας. Και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε, ούτως ώστε να είναι κατανοητό σε εκείνον ή σε εκείνη που θα διαβάσει το σενάριό μας, ότι έχουμε αξιοποιήσει το τάδε λογισμικό. Τώρα, όταν μιλάμε για πόρους, αναφερόμαστε σαφώς στο περιεχόμενο της βιβλιογραφίας, των ηλεκτρονικών πηγών, των φωτογραφιών, των βίντεο, γενικότερα το τι έχουμε αξιοποιήσει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που έχουμε μπροστά μας. Άρα, στους πόρους πρέπει είναι, αν θέλουμε να το πούμε σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία μας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο εμείς αξιοποιήσαμε, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρως ρεαλιστικά δοσμένη η δραστηριότητά μας. Και τέλος έχουμε τη διάρκεια κατά την οποία θα πούμε ότι η δραστηριότητά μας, για παράδειγμα, μπορεί να αναπτυχθεί σε 10 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε μισή ώρα, σε 40 λεπτά. Εδώ εξαρτάται το τι είδους δραστηριότητα εμείς έχουμε αναπτύξει. Τέλος, έχουμε την ειδική αξιολόγηση δραστηριότητας, γιατί προφανώς η δραστηριότητα αναπτύσσεται ή οι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στην εκάστοτε φάση που έχουμε εμείς δημιουργήσει, πρέπει να έχουν μία στοχοθεσία. Οπότε η κάθε δραστηριότητα, ακόμα και αν είναι μια δραστηριότητα των 5-10 λεπτών, προφανώς εμείς πρέπει να την αξιολογήσουμε, πρέπει να πάρουμε κάποια στοιχεία από αυτήν την δραστηριότητα, τα οποία θα μας οδηγήσουν κάπου. Οπότε και εδώ, όπως αναφέραμε και πιο πάνω στη γενική περιγραφή, έχουμε διάφορες μορφές αξιολόγηση. Διαγνωστική, δηλαδή η απλή αξιολόγηση την οποία εμείς πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, αξιολόγηση μέσω των εργασιών που πραγματοποιούν οι μαθητές, αυτοαξιολόγηση των ίδιων των μαθητών ή τέλος η τελική αξιολόγηση. Μην ξεχνάτε επίσης και τη διαμορφωτική αξιολόγηση, όπως αναφέραμε και πριν, κατά την οποία μπορούν
μπορούμε μαζί με τους μαθητές, κατά τη διάρκεια που αποκτούν τη γνώση μέσω της δραστηριότητας, να διαμορφώνουμε εμείς μία σύντομη αξιολόγηση για το πώς αποκτούν τις γνώσεις, τις ψυχοκινητικές, αν θέλετε, αλληλεπιδράσεις με τη δραστηριότητα και το σενάριό μας και γενικότερα τις δεξιότητες οι οποίες αποκτούν κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης δραστηριότητας. Στο τέλος λοιπόν έχουμε ένα παράρτημα το οποίο θα σας βοηθήσει πολύ για να συμπληρώσετε όλα τα προηγούμενα κουτάκια, όλες τις προηγούμενες, αν θέλετε, ετικέτες. Για το μαθησιακό πλαίσιο σας αναφέρουμε τους μαθησιακούς στόχους έτσι όπως διαχωρίζονται σε γνωστικούς, συναισθηματικούς, ψυχοκινητικούς όπως βλέπετε και υπάρχει μία κλιμάκωση αν θέλετε στα ρήματα και στις λέξεις που έχουμε αξιοποιήσει. Αυτού του είδους η διακύμανση σχετίζεται με το κατά πόσο δυσκολεύουμε το σενάριό μας, το κατά πόσο θέλουμε να αναπτύξουμε ένα πιο δύσκολο σενάριο. Γι' αυτό υπάρχει, όπως βλέπετε, το επίπεδο 1, το επίπεδο 2, το επίπεδο 3 και ούτω καθεξής. Συντακτικές προσεγγίσεις, παρουσιάζουμε το συμπεριφορισμό, τις γνωστικές προσεγγίσεις, τον έπικο δομητισμό κατά τον οποίο οι μαθητές σας μπορούν να αποκτούν τη γνώση κατασκευάζοντάς την σιγά σιγά, πατώντας σε προηγούμενες γνώσεις και ούτω καθεξής. Στους τύπους, τι είδους πληροφορίες έχουμε, στη διαχείριση των πληροφοριών, στην παραγωγή, στο βίωμα, στα τεχνικά ζητήματα, λήψη πληροφοριών, διαχείριση πληροφοριών, επικοινωνία και ούτω καθεξής. Στα εργαλεία, τα υλικά τα οποία εσείς μπορείτε να αξιοποιήσετε, στο λογισμικό, το οποίο επίσης μπορείτε εσείς να αξιοποιήσετε. Εδώ πέρα έχουμε, παρουσιάζουμε στην ουσία κάποια είδη ενδεικτικά, για να σας δώσουμε μία ιδέα και να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι σημαίνει εργαλεία. Και τέλος, έχουμε ακόμα τις πηγές, που είναι στην ουσία οι πόροι μας, είτε είναι σε μαθησιακό περιβάλλον γενικότερα και ειδικότερα σε κάθε, για παράδειγμα, δραστηριότητα όπως είπαμε και πριν. Γιατί ένα σενάριο προφανώς περιλαμβάνει το σύνολο τις βασικές πηγές από που εμείς αντλούμε τα στοιχεία μας και κάθε δραστηριότητα έχει τους αντίστοιχους μαθησιακούς πόρους που εμείς αξιοποιούμε, δηλαδή ήχους, εικόνες, κείμενα, βίντεο και τέλος τύποι μέσων, εφαρμογή, έγγραφο και ούτω καθεξής. Το παράδειγμα θα είναι ένας βασικός οδηγός στον οποίο μπορείτε να ανατρέχετε συνεχώς και να συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είμαι ο Ηλίας Τουραΐτης από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Ελπίζω το παρόν βίντεο να αποτελεί για σας έναν πρώτο οδηγό για το πώς δημιουργούμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.